Δήμαρχος Παλίνης Χρήστος Αϊδόνης. Κύριε Δήμαρχε, συμμετείχατε σε ένα πάρα πολύ μεγάλο γεγονός για το περιβάλλον. Είσαι στο μεγαλύτερο εκκομίτη της χώρας. Οι εντυπώσεις σας και συνοπτικά τι είπατε στο πάνελ που ήσασταν εσείς? Κοιτάξτε, ήταν ένα θέμα που αφορούσε την κλιματική κρίση σε συνδυασμό με την υγεία και τις επιπτώσεις στην υγεία. Έχω μια ιδιότητα από το παρελθόν ως Υπουργός Υγείας, οπότε το αντικείμενο ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι αλήθεια ότι σήμερα οι επιπτώσεις οι οποίες υπάρχουν από τις μεταβολές στις κλιματικές συνθήκες είναι απίστευτες σε σχέση με τα θέματα της υγείας. Νομίζω ότι εκείνο που χρειάζεται σήμερα να κάνουμε γρήγορα είναι να αλλάξουμε συμπεριφορές. Και οι συμπεριφορές αλλάζουμε την εκπαίδευση για να μπορέσουμε να καλλιεργήσουμε την συνείδηση στους ανθρώπους, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τον πλανήτη στον οποίο ζούμε. Όταν και εφόσον αλλάξουν αυτές οι συνήθειες, τότε θα μπορέσουμε να πούμε ότι θα αφήσουμε ένα καλύτερο οικολογικό αποτύπωμα, που αυτό θα είναι φυσικά και ένα πλεόνασμα υγείας το οποίο το χρειαζόμαστε. Συμφωνούμε όλοι ότι θέλουμε καλύτερο περιβάλλον. Ακούσαμε όμως στη διάρκεια του πάνελ ότι δεν υπάρχουν τα μέσα πάντοτε για να γίνουν όλα όσα στη θεωρία ακούγονται καλά. Είναι αλήθεια ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Ιδιαίτερα στην τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να έχει όνειρα, αλλά αυτά, αν δεν είναι συνδυασμένα με χρηματοδοτήσεις, αντιλαμβάνεσαι ότι παραμένουν σε ένα πεδίο που ουσιαστικά ανήκει στη σφαίρα της φαντασίας. Θεωρώ ότι σήμερα η στρατηγική δεν μπορεί να είναι άλλη πια από το να μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις στα ζητήματα σήμερα που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες κοινωνίες. Και οι σύγχρονες κοινωνίες αντιμετωπίζουν πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα που έχουν να κάνουν με την ενεργειακή κρίση. Άρα λοιπόν πρέπει να αποκτήσουμε την ενεργειακή μας αυτονομία και σαν χώρα αλλά και σαν Δήμοι. Αυτό πρέπει να είναι μια στρατηγική προτεραιότητα της χώρας. Γίνονται βήματα, δεν έχουν γίνει αυτά τα οποία ακόμα θα πρέπει να δούμε μπροστά μας. Και παράλληλα πρέπει να καταλάβει και η κεντρική διοίκηση ότι η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ένας μοχλός ανάπτυξης και ως έτσι πρέπει να τον βλέπει και να σκέφτεται. Δεν είναι ένας μοχλός που πρέπει να το χρησιμοποιούμε ανάλογα με τις συνθήκες. Πιστεύω λοιπόν όταν και εφόσον θες να βλέπεις μπροστά, πρέπει να αντιμετωπίζει το μεγαλύτερο αναπτυξιακό εργαλείο που είναι η Δήμη με ένα τέτοιο τρόπο. Σε ό,τι αφορά το δικό σας Δήμο, το υπαριθμόν είναι ένα θέμα, η πρόκληση, για να το πω έτσι όπως είναι, όπως ακούγεται καλύτερα στο Δήμο σας. Ποια είναι η μεγαλύτερη πρόκληση? Κοιτάξτε, εμείς είμαστε σε ένα Δήμο ο οποίος δυστυχώς κινδυνεύει και κινδυνεύει συνεχώς. Είναι ένας Δήμος που η οικολογική καταστροφή σχεδόν κάθε χρόνο μας ακουμπά. Είτε έχουμε να κάνουμε με πλημμύρες, ιδιαίτερα με τη φωτιά. Συνέχεια δυστυχώς καίγεται το περιβάλλον μας, αλλά παράλληλα είχαμε και φωτιές οι οποίες κατέστρεψαν και περιουσίες την προηγούμενη περίοδο. Άρα λοιπόν ένα μεγάλο πρόβλημα που μας αφορά είναι το ζήτημα της πολιτικής προστασίας. Είσαστε έτοιμοι? Όχι, δεν είμαστε καθόλου έτοιμοι δυστυχώς, λυπάμαι που το λέω αυτό. Και δεν νομίζω αφορά μόνο εμένα, αφορά από ό,τι είδα και πριν από λίγο και το Δήμαρχο Μάνδρας περιέγραφε με μια αποσυλλήτη πραγματικότητα την αδυναμία στο να μπορέσει να αντιμετωπίσει ένας Δήμος ανοχήρωτος. Γιατί το να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα πρέπει να έχει τα μέσα να αντιμετωπίσει. Όταν δεν έχει τα μέσα, είσαι ανοχήρωτος. Παράλληλα, εμείς βρήκαμε ένα Δήμο, ο οποίος για να καταλάβει σε επίπεδο πολιτικής προστασίας είχε ένα άτομο οργανική θέση. Δεν είναι δυνατόν να πεις ότι ξέρεις κάτι, κάνεις κινήσεις για να προστατεύσεις την πόλη σου και να μένεις σε επίπεδο οργάνωσης σε αυτό το επίπεδο. Προσπαθούμε λοιπόν να τα αλλάξουμε αυτά. Έχουμε κάνει αρκετά σημαντικά βήματα. Είμαστε στη φάση αυτή που πάμε σε ένα νέο επανασχεδιασμό και πιστεύω ότι του χρόνου θα μπορέσουμε να πούμε ότι έχουμε θωρακίσει την πόλη και φέτος προσευχόμαστε.